Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Finder Stories. Πηγαίνουμε εσείς στο επεισόδιο νούμερο 10, 20, 30, 40, 50, 61. Το Finder Stories ξέρετε να ξέρετε, πώς δεν ξέρετε. Πότε σας λέω. Σε αυτό το επεισόδιο, η νέα μας μανία, Hermit Crabs. Για να δούμε. Τα Hermit Crabs ή αλλιώς Coenobita species, συγκεκριμένα αυτά που έχουμε τώρα είναι τα Κυλιοπέδους και τα Κομπρέσους. Τα Hermit Crabs είναι καβούρια από το species Coenobita, Coenobita, και είναι Εκουαδόρ, Καραϊβική, μιλάμε για τα σπί, για τα πιο συγκεκριμένα Κομπρέσους και Κολοπρίετα. Πιο συγκεκριμένα για τα κλειπιά τους και τα Κομπρέσους. Ξεκινάμε όλες τις ανάγκες τους βασικές τώρα! Πιάνουμε ένα γρήγορο βίντεο, setup, χτίσιμο, basics, do, don'ts. Είναι αρκετά απαιτητικό, όμως έχει να προσφέρει πολλά, είναι πάρα πολύ active, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για δείτε. Ξεκινάμε με υπόστρωμα, το μαγικό τουβλάκι Coco Fiber. Εξωτέρα μας 45-30-30, 60 ακόμα καλύτερα δεν είχαμε αυτή τη στιγμή. Νερό που χρησιμοποιούμε είναι μόνο αποχλωριωμένο, είτε με αντίστροφη όσμωση, πιο εύκολα βέβαια είναι με το υγρό που χρησιμοποιούν στα ενιδρία. Αυτό εδώ πέρα είναι υλικό μας από 9 λίτρα από το ένα τουβλάκι Coco Fiber. Εμείς θέλουμε όμως να είναι 5, 6, 7 εκατοστά βαθύ, γιατί του αρέσει και να σκάβει, του αρέσει και να σκαρφαλώνει, του αρέσει να μπαίνει στο νερό. Έχει πολλά πράγματα τα οποία του αρέσει, οπότε τέλος πάντων θέλουμε περισσότερο υλικό. Αυτό το υλικό θέλουμε να το ανακατέψουμε με αμουλίνο άμμο. Άλλοι λένε 5:1, 2:1, μισό-μισό. Εντάξει, δεν θα σκάσουμε. Στο ίντερνετ πάντα διαβάζουμε πολλά. Ανακατεύουμε πολύ καλά να παντρευτεί το μείγμα μας. Όπως τα πετά. Χτίζουμε εδώ πέρα, πλάθουμε. Δύσκολο το μεροκάματο, αδέρφια! Δύσκολο! Από τις 5 η ώρα στο φούρνο είμαι. Το φτιάξαμε περίπου έτσι, θέλουμε να είναι πολύ υγρό, θέλουμε 70% υγρασία, αναπνέουν μέσω της υγρασίας αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι τα δυο μας τα crabs που θα βάλουμε. Γενικά ενώ λέγεται hermit που σημαίνει ερημίτη πάντα με τα γκάση, δεν είναι ερημίτη, πρέπει να βάζουμε 2, 3, 5 μαζί, καλό κάνουνε, αρκεί κάνουμε πράγματα που θα πω παραπέρα. Το γκρίζο είναι το κομπρέσους, το πορτοκαλί, το κλειπεά τους. Τα αφήνουμε εδώ πέρα όσο φτιάχνουμε το χώρο για να δείτε και πόσο γαμάτα και δραστήρια είναι. Μην τα βλέπετε έτσι. Χρειαζόμαστε 2 δοχτυάκια για νερό. Γιατί? Ας τα βάλουμε. Στο ένα ποτηράκι, ας πούμε στο πορτοκαλί, βάζουμε νερό αποχλωριωμένο όπως και δίποτε. Ενώ στο άλλο πήγαμε και μαζέψαμε salt water από τη θάλασσα και θα είναι τέτοιο το νερό στο άλλο, γιατί χρειάζονται και τα δύο. Θέλει αλάτι, πάει στο αλατισμένο. Θέλει ζάχαρη, θέλει γλυκό, πάει στο αποχλωριωμένο. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι πρέπει να τους βάζετε και κοχύλια, αυτά τα γυριστά, μέσα, γιατί αυτά καθώς μεγαλώνουν αλλάζουν κοχύλι. Το κάθε καβούρι μπορεί να δώσει αγώνα θανάτου για να αλλάξει χώρο και μπορεί να πεθάνει.
Οπότε βάζουμε θεωρητικά 3 με 5 για κάθε καβούρι. 3 με 5 διαφορετικά κοχύλια. Κάνοντας μια βόλτα στη θάλασσα, μπορείτε να βρείτε από απλά έως πάρα πολύ όμορφα κοχυλάκια. Και είναι αυτό που θα το φορέσει μετά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το σκεπτικό, έτσι. Δηλαδή να κυκλοφορεί με αυτό εδώ πέρα το χειρό. Εννοείται ότι κοιτάμε ώστε να μην έχει κάποιον άλλον κάτοικο μέσα, θα βρούμε άλλο πιο πέρα. Εντάξει, δεν καθόμαστε να σκοτώσουμε, αλλά κοιτάμε τα κοχύλια αυτά να μην είναι σπασμένα, έτσι ώστε να τους κάνουν, τώρα δεν έχω κανένα σπασμένο μπροστά μου. Και όσο πιο ωραία βρείτε, είναι... έχει αυτό ένα είδος και μια βόλτα στην παραλία, να βρείτε κοχυλάκια για το κράμπ σας σπίτι. Εγώ βάζω, κοιτάμε ουσικά να είναι αυτά, βουτάει. Θα εξηγήσουμε και για αυτό εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουμε. Κοιτάμε να είναι ελαφρώς μεγαλύτερα από αυτά που φοράνε ήδη. Αυτό εδώ πέρα, εδώ έχει ένα σπάσιμο. Και εδώ έχει ένα σπάσιμο. Κοιτάμε να τα αποφύγουμε αυτά γιατί προφανώς δεν θα το προτιμήσουν, θα νιώσουν ασφαλείς. Στη φύση έχει πολύ πλάκα με κάποιο ντοκιμαντέρ ή βιντεάκι τέλος πάντων που είναι μαζεμένα 5-10, βρίσκει το ένα πιο μεγάλο, μεταφέρεται και ξαφνικά όλα αλλάζουν σπίτι, όλα πάνε σε ελαφρώς μεγαλύτερο στο άλλο το σπίτι. Είναι SOS όπως είπα και πριν, γιατί μπορούν να σκοτώσουν γι' αυτό. Επίσης, θέλουν πολλές κρυψώνες και κάπου να σκαρφαλώνουν. Εδώ το πολύ αγαπημένο μας πολυεργαλείο θελός θα μας τα παρέχει και τα δύο αυτά. Κοχυλάκια και ένα κοκμπάρκ περικλεί. Αν και δεινοί κολυμβητές, καρφαλωτές, σκάφτες κτλ. Δεν εμπιστεύομαι στην νοημοσύνη τους. Τα περισσότερα ζώα από αυτά έχουν μεγάλη θρησιμότητα στη φύση. Οπότε στο νερό τους και στο ένα και στο άλλο βάζουμε κάτι έτσι ώστε να τους βοηθήσει μετά να μπει, να βγει χωρίς να πνιγεί. Φαΐ στη μέση. Τι τα ταΐζουμε? Αυτά είναι γενικώς παμφάγα, πτωματοφάγα και δεν συμμαζεύεται, ευκαιριακά το λένε ότι τα πάντα. Τι κάνουμε σε αυτό το δοχιάκι μας? Μπορούμε να κόψουμε λίγο μιλαράκι, λίγο φρουτάκι, λίγο λαχανάκι, να προσθέσουμε κατεψυγμένο ή dried έντομο. Επειδή dried είναι πιο δύσκολο, πετάμε super στο ντούμπιο, στην κατάφυξη έχουμε και πετάμε και ένα τέτοιο, ψάρι, μύδι. Τα πάντα. Θέλουν πολύ ασβέστιο λόγω των αλλαγών των mold που κάνουν, οπότε σίγουρα βιταμινούλες. Και τέλος μας μένει το κομμάτι της θερμοκρασίας. Άμα είμαστε πάνω από 23 είμαστε καλά. Αν όχι κάπου το συνδέουμε με ένα θερματικό, κάτι να φτιάξουμε έτσι. Πολλές ζώστες, κάψονες, αθήνες, τσιμέντα κτλ. Όχι, δεν θα επιζήσουν, εκτός και αν βρείτε τρόπο να τα δροσίζετε. Είναι ίσως το τέλειο κατοικίδιο σε small scale. Αυτά. Γεια σας!